με την καρδιά, με την ψυχή, να βγω να τραγουδήσω. Το δράμα της πατρίδας μου να σας εξιστορήσω. Ο Καραβάς, η Λάπητος, ο Άης Γιώργης, η Κερίνια, η Κιτρέα, η Αμόκοστος κι η Μόρφου ήταν κρίμα. Οι ξένοι τα πατήσανε, τα κάνανε κομμάτια κι όλους μας στείλαν πρόσφυγες στον τόπο μας ρημάδια. Κάνε γλυκιά μας Παναγιά, ο τάβα μας σου να λάμψει. Κι από τα ξένα τα ζυγά την Κύπρο να παλάξεις. Πατρίδα γλυκιά, τα συμφέροντα την κόψανε στα δύο. Κάνε γλυκιά μας Παναγιά, το τάβα μας σου να λάμψει. Κι από τα ξένα τα σιγά την Κύπρο να απαλλάξεις. Κι όλοι μαζί στη χάρη σου μια μέρα θα βρεθούμε. Γονάτιστη θα κλάψουμε και θα προσευχηθούμε. Κύπρος μας λευτεριά, Κύπρος μας λευτεριά, λευτεριά. Για όσους δεν με γνωρίζουν, είμαι ο Πέτρος ο Καρεκλάς, δήμαρχος της Κυπρέας και χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας και θα περάσουμε τη μέρα μαζί για να γνωρίσετε την Κυθρέα μας. Εμείς ως Δήμος Κυθρέας, μετά την εκλογή μου στην πρώτη θητεία, καθιερώσαμε ένα πρόγραμμα το οποίο ονομάσαμε «Γνωρίζω, αγαπώ, διεκδικώ». Και αρχίσαμε πρωτοποριακά, θα έλεγα, γιατί ακολούθησα στη συνέχεια και άλλη δήμη, να παίρνουμε νέα παιδιά στην Κυθρέα, δηλαδή νέα παιδιά, δηλαδή εννοούμε ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν μετά το 1974 ή μερικά χρόνια ήταν σε μικρή ηλικία το 1974, για να γνωρίσουν τους τόπους καταγωγής των γονιών τους, να αγαπήσουν αυτούς τους τόπους και να ενισχύσουν την προσπάθεια μας να συνεχίσουμε να διεκδικούμε τα δίκαια και δικαιώματά μας και την επιστροφή σε αυτούς τους τόπους. Πρέπει να πω ότι έχουμε πάρει ήδη πέραν των 500-600 νέων από την Κυθρέα στις διάφορες αποστολές, του περίπου 2 κάθε χρόνο κάναμε. Φέτος είναι η πρώτη και συνήθως κάνουμε και μια μέσα στο φθινόπωρο. Γι' αυτό το άλλο λεωφορείο είναι αυτού του είδους, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις μερικά μόνο άτομα που ενδεχομένως ήταν 10, 15, 20 ετών το 1974. Λοιπόν, τώρα θα πάμε προς την Κυθρέα. Ο,
όπως θα ξέρετε οι παλαιότεροι, ένας μπορούσε να πάει εύκολα προς την Κηθρία από το οδόφραγμα, εκεί που είναι το οδόφραγμα της μια μίλιας, μετά το κυκλικό κόμβο του λεγόμενου του Μπάτα. Σε 200 μέτρα ακολουθούσε τον παλιό δρόμο που είναι η Ευκάλυπτη, παλαιότερα μέσω μια μιλιάς και μετά αμέσως η Κηθρία, δηλαδή μιλούμε για μια απόσταση 10 χιλιόμετρων από εκεί. Τώρα βλέπετε, ήρθαμε από τον Άγιο Δεμέτιο, θα πάμε ίσως περισσότερη απόσταση μέχρι αυτόν το σημείο να πας ευθεία από ότι αν ξεκινούσαμε, αν υπήρχε ένα οδόφραγμα εκεί, θα είχαμε βρεθεί στην Κηθρία σε λιγότερο από 10 λεπτά. Αυτός είναι και ένας λόγος, η γυτνίαση της Κηθρέας με τη Λευκωσία είναι και ένας παράγοντας ο οποίος ιστορικά διαμόρφωσε και το χαρακτήρα της και την συνεισφορά της και το ρόλο που διαδραμάτισε στην οικονομική, πολιτιστική και άλλη ανάπτυξη του τόπου μας. Ο Κεφαλόβρυσος ήταν πάντοτε το μεγάλο πλεονέκτημα της Κηθρέας, η μεγαλύτερη πηγή νερού, φυσική πηγή νερού στην Κύπρο, γιατί κάτω από τον Μεταδάκτυλο σχηματίζεται μια υπόγεια λίμνη λόγω των ασβεστολιθικών πετρωμάτων και από εκεί έβγαινε το νερό προς την πλευρά, από εδώ προς την πλευρά της Λευκωσίας ή στην Κηθρέα και ήταν η μεγαλύτερη πηγή και στα βόρεια στον Κεφαλόβρυσο της Λαπίθου εκεί και του Καραβά. Με λιγότερη ροή εκείνη η Κεφαλόβρυση. Όπως θα δείτε σήμερα, η Κηθρέα δεν είναι η παλιά χρυσοπράσινη και μοσχοβυρισμένη Κηθρέα με τους κήπους και τα περιβόλια, γιατί δεν υπάρχει το νερό. Φέτος είχε φυσικά αρκετή λιμοκόπτωση, όπως και όλες τις περιοχές της Κύπρου, και είμαι βέβαιος ότι θα δούμε περισσότερη βλάστηση. Αλλά στα προηγούμενα χρόνια που υπήρχε ανομβρία, η κατάσταση ήταν καταθλιπτική. Ένα χαρακτηριστικό δέντρο της Κηθρέας ήταν ο πλάτανος. Εκεί στον Κεφαλόβρυσο ήταν γεμάτη με πλατάνια. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή πλάτανοι εκεί. Θα δείτε ορισμένους παλιούς κορμούς που τους έχουν αποκόψει από τους παλιούς πλατάνους. Πιο κάτω ήταν ένα δρομάκι που ονομάζονταν τα Πλατανούθια, γιατί είχε συνέχεια πλατάνια σε όλη τη διαδρομή και τώρα δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο ένα πλατάνι, δεν ξέρω και εγώ πώς επιβίωσε. Οι ελιές ασφαλώς το κύριο προϊόν, το κύριο δέντρο της Κηθρέας ήταν η ελιά. Υπάρχουν ελιές ασφαλώς σήμερα, τις είχαν κόψει πολλές και έχουν τώρα πλαστήσει νέα κλονιά, αλλά δεν είναι αυτό που ξέραμε οι παλαιότεροι. Η Κηθρέα ήταν μια μεγάλη κομμόπολη, ήταν μετά στην επαρχία Λευκωσίας μετά την Μόρφου η δεύτερη μεγαλύτερη κομμόπολη της Κύπρου, με δήμο που ιδρύθηκε το 1915. Μάλιστα ο Δήμος ήταν στα Σκαριά για να λειτουργήσει πριν από αυτή την ημερομηνία, αλλά υπήρχε μια τότε έντονη διαμάχη με τη διανομή του νερού του Κεφαλόβρυσου και όταν επιτέλους κατέληξαν με αυτό το θέμα, τότε με βάση των τότε νόμων, των αγγλικών νόμων, απεικιοκρατικών νόμων, ανακηρύχθηκε ο Δήμος Κηθρέας το 1915. Συμπληρώσαμε δηλαδή το 2015 100 χρόνια ζωής και το γιορτάσαμε δεόντως με διάφορες εκδηλώσεις στην προσφυγιά. Η Κηθρέα είχε ένα πληθυσμό γύρω στις 4,5 με 5.000 και πάρα πολλοί Κηθρεώτες που μπορεί γνωστά σας πρόσωπα σήμερα να θεωρείτε ότι ψηφίζουν στην Κηθρέα. Δεν ψηφίζουν στην Κηθρέα γιατί καθόντουσαν στη Λευκωσία, ήταν τόσο κοντά η Λευκωσία που εκεί που ο παραδείγματος χάρη κάποιος ήταν καθηγητής σε ένα γυμνάσιο κλπ. Είχε και ένα διαμέρισμα ή ένα σπίτι εκεί στο Καϊμαγκλίνι, στην Παγκουριώδησα ή σε τέτοιες περιοχές γειτνιάζουσες προς την Κηθρέα και ήταν γραμμένος, λίγο πολλά θέλαν να ονομάζονται και χωραΐτες και έτσι βρέθηκαν άνθρωποι που είναι πάρα πολύ γνωστοί ότι είναι Κηθρεώτες να μην είναι καν ψηφοφόροι της Κηθρέας. Παραδείγματος χάρη Νίκος Ορφανίδης, ο Ιάκωβος ο Αριστίδου, η Θεοδώρα Εκναή και πολλοί, ο Πέτρος ο Στυλιανού.
όλοι αυτοί είναι Κυθριώτες, κάθε μέρα ήταν στην Κυθρέα, μπορεί να καθόντουσαν και μέσα στα καφενεία ή στα σωματεία μέχρι τις 10-11 τη νύχτα και σε 10 λεπτά βρεθόντουσαν στο σπίτι τους ή στο Καϊμακλή, στην Πανουριώτη, σαν σε άλλες γειτνιάζουσες περιοχές της Λευκοσίας. Η Κυθρέα αποτελεί τον από 6 ενορίες. Κανονικά είναι 7 οι ενορίες, η μια ήταν της Θεοτόκου, αλλά ενσωματώθηκε σε κάποιο στάδιο στην ενορία της Αγίας Μαρίνας, η οποία ήταν η μεγαλύτερη ενορία της Κυθρέας. Η πρώτη ενορία που θα συναντήσουμε μετά το νέο χωριό Κυθρέας, το οποίο οι Τούρκοι ονομάζουν σήμερα Μινεραλίκιοι, και πρέπει να σας πω ότι αυτή η ονομασία δόθηκε από τον καιρό των Οθωμανικών χρόνων και σημαίνει ο πρώτος μιναρές. Τότε, όταν ήρθαν οι Οθωμανοί, έκαναν εκεί, μετέτρεψαν μια εκκλησία σε τζαμί και έβαλαν πάνω μιναρέ. Και είπαν ο πρώτος μιναρές. Και έδωσαν στο χωριό, το νέο χωριό της Κυθρέας, το όνομα Μινεραλίκιο. Και σήμερα έχει ταμπέλα, εκεί που θα στρίψουμε για να πάμε προς την Κυθρέα, θα δούμε την ταμπέλα αυτή και θα περάσουμε μέσα από το νέο χωρίο. Και μετά θα συναντήσουμε την πρώτη ενορία της Κυθρέας που είναι η Χρυσίδα, η Χρυσής, από το αρχαίο Χρυσής, η οποία έχει την εκκλησία του Τιμίου Σταυρού. Κάθε ενορία είχε τη δική της εκκλησία, οποία με τη δική της εκκλησιαστική επιτροπή και λειτουργεί το κανονικά κάθε Κυριακή, κάθε γιορτή. Δεν ήταν δηλαδή παρεκκλήσια, αλλά κανονικές εκκλησίες σε ενορίες. Υπήρχαν και αρκετά άλλα παρεκκλήσια, τα οποία την ημέρα της γιορτής τους γινόταν η καθιερημένη γιορτή. Για παράδειγμα, στη Χρυσίδα υπήρχε ένα μικρό εκκλησάκι, θα το δούμε εκεί όταν θα κατεβούμε, του Αγίου Λουκά, που κατεστράφει, είναι τα πρώτα χρόνια που ερχόμασταν, ήταν τσερχάλια μαύρα, με ξύλα μέσα, σίδερα, στάχτες κλπ. Κάπου σε κάποιο στάδιο έγινε μια προσπάθεια και έχει καθαριστεί κάπως και απλώς δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα που βλέπαμε τα πρώτα χρόνια που ερχόμαστε. Η επόμενη ενορία μετά την Χρυσίδα είναι η ενορία της Αγίας Μαρίνας, που όπως είπα είναι η μεγαλύτερη ενορία της Κυθρέας. Ένα τρίτο της Κυθρέας περίπου είναι στρατιωτική περιοχή. Πρέπει να σας πω ότι είναι η μεγαλύτερη βάση σαρμάτων μάχης που υπάρχει στην Κύπρο από τον κατοχικό στρατό, είναι στην Κυθρέα. Γι' αυτό και ένα μεγάλο μέρος της, στα αριστερά, στον δρόμο που πας προς την Κερίνια, και αριστερά και δεξιά του δρόμου, είναι στρατιωτική περιοχή, είναι η βάση σαρμάτων του τουρκικού στρατού. Επίσης υπάρχει στρατόπεδο κομμάντος πάνω μετά των Κεφαλόβρυσων και σε άλλες περιοχές. Όπως είπα, η είσοδος προς την Κυθρέα γινόταν από διαφορετικό σημείο. Όπως είναι ο δρόμος που βγαίνεις προς την Κερίνια, σε κάποιο σημείο έστριβες δεξιά και έφτανες στον αστυνομικό σταθμό της Κυθρέας. Εκεί ήταν η κανονική είσοδος στην Κυθρέα. Τώρα, επειδή υπάρχει στρατιωτική περιοχή, αυτή η είσοδος έχει αποκλειστεί και η είσοδος γίνεται μέσω του νέου χωρίου Κυθρέας. Γι' αυτό μόλις θα φύγουμε από ένα μικρό roundabout που θα στρίψουμε αριστερά προς το δρόμο της Κερίνιας, σε 200-300 μέτρα θα στρίψουμε δεξιά και θα μπούμε μέσα στο νέο χωρίο και μετά θα συναντήσουμε την πρώτη ενορία. Λοιπόν, η Αγία Μαρίνα είναι η μόνη εκκλησία η οποία έχει, στην οποία έχουμε κάποια πρόσβαση. Δεν είναι φυσικά εκκλησία, είναι απλώς η γυμνή τύχη, την χρησιμοποιούν για να κάνουν μαθήματα χορών, αλλά όταν κάνουμε αίτηση για να έρθουμε να λειτουργήσουμε την ημέρα της 17 του Ιούλη ή και εσπερινό, είναι η μόνη εκκλησία στην οποία μας δόθηκε μέχρι σήμερα άδεια μερικές φορές και έχουμε τηλέσεις εσπερινών ή λειτουργία στην Αγία Μαρίνα. Σκοπεύουμε και φέτος στις 13 Ιουλίου Σάββατο να έρθουμε να τελέσουμε λειτουργία στην Αγία Μαρίνα. Οι άλλες εκκλησίες είναι σε διαφορετική κατάσταση. Η μεν εκκλησία του Τιμίου Σταυρού που θα συναντήσουμε πρώτη, είναι, χρησιμοποιείται για μαθήματα χειροτεχνίας. Έτυχε φορά που πήγαμε μέσα και ήταν τα χειροτεχνήματα που έκαναν οι μαθητές την προηγούμενη χρονιά. Είχε έκθεση χειροτεχνημάτων. Συνήθως είναι κλειστή. Ελπίζω, αν
υπάρχει περίπτωση να καθαρίζουν τίποτε, μπορεί να είναι τυχόν ανοιχτή. Η εκκλησία της Αγίας Μαρίας λοιπόν είναι γυμνή μεν από εικονοστάσεις ή οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι η μόνη που είναι σε μια σχετικά καλή κατάσταση. Η επόμενη ενορία είναι του Αγίου Ανδρονίκου και σε μικρή απόσταση από την Αγία Μαρίνα είναι η εκκλησία του Αγίου Ανδρονίκου, η οποία είναι σε πραγματικά θλιβερή κατάσταση. Έχει καταρρεύσει στέγη, οι διάφορες εικονογραφίες κλπ. Έχουν καταστραφεί λόγω του ότι ήταν εκτεθειμένα στη βροχή, πήγαινουν και γράφουν και πάνω διάφορες τομολογίες και αυτά όλα. Αλλά έγινε προσπάθεια από τον Δήμο να συντηρηθεί, να γίνει μια πρώτη φάση συντήρησης της Εκκλησίας μέσω της Τεχνικής Επιτροπής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και κατόπιν έντονων προσπαθειών του Δήμου για πολλά χρόνια έχει επιτέλους εγκριθεί το κονδύλι, έχουν γίνει προσφορές και η πληροφόρηση που έχω, και αν θέλετε σήμερα είναι μια ευκαιρία να δω την κατάσταση, είναι ότι μέσα σε αυτόν τον μήνα θα αρχίσουν εργασίες για αυτήν την πρώτη φάση συντήρησης, η οποία θα προβλέπει να δημιουργηθεί ένα στέγαστρο, θα γίνει υποστήλωση για να μην καταρρεύσει και κάποια συντήρηση ορισμένων τοιχογραφιών. Αργότερα, όταν ξεβρεθούν τα χρήματα, θα γίνει περαιτέρω συντήρηση. Ήταν μια ωραιότατη εκκλησία, εκεί γινόντουσαν πάντοτε οι τελετές, δοξολογίες, 25 του Μάρτη, 28 του Οκτώβρη, από όλες τις ενορίες γινόντουσαν εκεί στην εκκλησία του Αγίου Ανδρονίκου, ένας πράγματι περικαλής ναός, ο οποίος βρίσκεται σε αυτόν το εχθρό χάλι σήμερα. Μπορεί να έχουν και καθαρίσει λίγο τώρα, αν ο εργολάβος άρχισε κάποιες προεργασίες, μπορεί να έχουν κάνει κάποιο καθαρισμό. Δεν το γνωρίζω, θα δούμε τώρα σε λίγο. Απέναντι ακριβώς, σε μια απόσταση 300-400 μέτρων, βλέπει ένα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου της Κηθρέας. Είναι η άλλη ενορία της Κηθρέας. Παλαιότερα, λόγω των κήπων, των δέντρων κλπ, των περιβολιών, δεν έβλεπες από τη μια εκκλησία την άλλη εκκλησία. Τώρα, επειδή έχουν κόψει τις ελιές, έχουν κόψει τα δέντρα, φαίνεται στην μικρή αυτή απόσταση και η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, η οποία είναι μέσα σε στρατόπεδο. Είναι περιφραγμένος ο χώρος, είναι ολόκληρη περιοχή στρατόπεδο. Έτσι δεν έχουμε ποτέ πρόσβαση, δεν πήγαμε ποτέ, δεν ξέρουμε καν ποια είναι η κατάσταση της εκκλησίας. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι χρησιμοποιείται ως αποθήκη πυρομαχικών και έχει γίνει και μια επέκταση προς τα πίσω, ενδεχομένως για να αυξήσουν τον χώρο αποθήκευσης. Πίσω ακριβώς από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου είναι το μεγαλύτερο κημητήριο της Κηθρέας και έτσι και η πρόσβαση εκεί και η κατάσταση του μας είναι εντελώς άγνωστη. Όποτε θέσαμε θέμα για να πάμε να δούμε την εκκλησία ή το νεκροταφείο, το κημητήριο, η απάντηση ήταν είναι ο στρατός εκεί, δεν υπάρχει θέμα συζήτησης, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εκεί στην ενορία του Αγίου Γεωργίου πρέπει να σας πω ούτε το 20% των σπιτιών δεν υπάρχει. Λόγω της στρατιωτικής περιοχής, επειδή ήθελαν να έχουν προσβάσεις καλύτερες ο στρατός και για διάφορους άλλους λόγους που σας εξήγησα, έχουν κατεδαφίσει πάρα πολλά σπίτια. Και έτσι οι πολλές περιοχές φαίνονται πολύ αραιά κατοικημένες. Φυσικά ήταν η Κηθρέα σχετικά με τον χώρο που έχει άραιο κατοικημένη, γιατί εκτινόταν κατά μήκος της κοιλάδας που έρεγε ο Κεφαλόβρυσος. Ξεκινώντας από την πηγή από τον Κεφαλόβρυσο, κατέβαινε το νερό σε διάφορες κατευθύνσεις με τα βλάκια, με τα νερά και κατά μήκος αυτής της κοιλάδας χτίστηκε η Κηθρέα σε διάφορες ενορίες και άρχισε να επεκτείνεται πριν το 1974 στις κάτω περιοχές που είναι ισοτόποι. Είχαν τότε χωριστεί οικόπεδα και είμαι βέβαιος ότι αν δεν είχαμε τα γεγονότα του 1974, η Κηθρέα ενδεχομένως σήμερα να ήταν ένα μέρος της μεγάλης αστικής περιοχής Λευκοσίας. Όπως επεκτάθηκε η οικιστική ανάπτυξη προς Δευτεράν, Λακατάμια και όλα αυτά τα περίχωρα της Λευκοσίας,
η ανάπτυξη θα ήταν αυτή, σε αυτή την πλευρά. Προς την μια μίλια και από τη μια μίλια προς τη Λευκοσία. Θα ήταν μια μεγάλη, ένας μεγάλος μητροπολιτικός δήμος που θα περιλάμβανε και την Κυθρέα. Λοιπόν, μετά τον Άγιο Γεώργιο, εκεί ήταν και το Δημαρχείο της Κυθρέας. Υπήρχαν σχέδια για ανέγερση ενός νέου κτηρίου, έμειναν όλα εκεί. Και στην ενορία αυτή, σε έναν ύψωμα, ήταν το Δημοτικό Σχολείο της Τούμπας, το μεγαλύτερο Δημοτικό Σχολείο της Κυθρέας. Είχαμε τρία δημοτικά σχολεία, ένα στην Χρυσίδα, έναν αυτόν Αγίου Ανδρολίκου, στο οποίο έρχονταν όλοι από τις κάτω ενορίες, και ένα Δημοτικό Σχολείο στη Χαρταγιώτισσα, στο οποίο φοιτούσαν μαθητές από τις πάνω ενορίες, της Συρκανιάς και της Χαρταγιώτισσας. Είναι ένα ωραιότατο νεοκλασσικό κτίριο και πρέπει να σας πω ότι ήταν στα πρόθυρα κατάρρευσης. Όταν άνοιξαν τα οδοφράγματα και πήγαν κάποιοι από εκεί και έφεραν φωτογραφίες, ήταν σε κακά χάλια και σίγουρα θα κατέρρευαν το κτίριο. Και τότε, όταν έτυχε να ήμουν τότε Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, και έκανα προσπάθειες να πείσουμε την άλλη πλευρά να συγκατανεύσουν για να γίνει επιδιόρθωση του σχολείου και να το χρησιμοποιούν. Και στις επαφές που κάναμε τότε στα πλαίσια του σχεδίου ΑΝΑΝ που μας πήρα στο αεροδρόμιο Λευκοσίας και συζητήσαμε διάφορα θέματα παιδείας, έθεσα το θέμα σε εισαγωγικά ομόλογο μου και τελικά κατορθώσαμε με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά η Κύπρος δεν ήταν ακόμα μέλος, αλλά υπήρχαν τα προεταξιακά κονδύλια και έγινε προσπάθεια, επιδιορθώθη το κτίριο και χρησιμοποιείται σήμερα. Υπάρχει και ένα κτίριο πίσω από το Δημοτικό με μοντέρνο χτίσιμο, αλλά αυτό είχε γίνει πριν το 1974. Ευτυχώς έχει διασωθεί αυτό το κτίριο. Θα το δούμε εκεί, γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ εντυπωσιακό κτίριο δημοτικού σχολείου. Αυτό που βλέπουμε απέναντι μας είναι το μεγάλο τζαμί που έχουν χτίσει οι Τούρκοι τελευταία εδώ στους χώρους της Μιάμιλιας, μεγάλης χωρητικότητας. Λέγεται ότι είναι τα πρότυπα του μπλε τζαμιού στην Κωνσταντινούπολη. Η Μιάμιλια για μας ήταν ένα από τα χωριά της ευρύτερης περιοχής Κυθρέας. Βλέπετε τους ευκαλύπτους, κατά μήκος των ευκαλύπτων ήταν ο δρόμος. Ξεκινήσαμε από το Ράι Δεμέτη, ενώ μπορούσαμε να φεύγαμε από εκεί που είναι η πυροσβεστική, το Μερσεντές, θα είχαμε έρθει σε αυτό το σημείο σε μερικά λεπτά και θα συνεχίζαμε προς την Κυθρέα. Λοιπόν, μετά το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Ανδρολίκου, η ενορία είναι του Αγίου Ανδρολίκου, αλλά είναι συνορεύει με τον Άγιο Γεώργιο. Η πορεία αρχίζει και γίνεται πλέον πιο ανηφορικός ο δρόμος. Ορίστε. Γίνεται πιο ανηφορικός ο δρόμος, αρχίζουν περισσότερο λόφοι και Κυθρέα έχει αυτό το σκηνικό. Να αρχίζει από τα παιδινά, να αρχίζουν οι λόφοι και μετά να είσαι σε δασική περιοχή. Και λίγο πιο πάνω από εμάς είναι η Χαλεύκα με το μεγάλο δάσος της Χαλεύκας που ήταν για μας ο μεγάλος εκδρομικός χώρος για να πάμε εκεί την Πρωτομαγιά, την Καθαρά Δευτέρα, εκδρομές σχολικές κλπ. Στην Αγία Σοφία. Όχι, είναι στα πρότυπα του Μπλε Τζαμιού, μα φυσικά το Μπλε Τζαμί ήταν στα πρότυπα της Αγίας Σοφίας. Έχουν χτίσει και θεολογική σχολή με διαμερίσματα πίσω και αυτά, και ο σκοπός ήταν να φέρνουν φοιτητές από διάφορες ισλαμικές χώρες. Έγινε με χρηματοδότηση τότε της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ προς τον Ερντογάν για να γίνει μια μεγάλη ισλαμική σχολή, να έρχουν να φέρνουν φοιτητές από διάφορες χώρες και να πηγαίνουν στις χώρες τους κλπ. Αυτά είναι καινούργια, δεν ξέρω τι είναι. Σταματήσαν το δρόμο. Ναι. Σε κάποιο σημείο του δρόμου, δεν ξέρω αν έχετε αίσθημα, θα δείτε και έναν δρόμο τετραπλό που ξεκινά αριστερά και φτάνει μέχρι τα... μέχρι 2-3 χιλιόμετρα, δεν ξέρω πόσο ρεκτήρεται. Θα είχατε ίσως ακούσει ή διαβάσει
ότι γινόταν λόγος για να κάνουν κάποιο τούνελ κάτω από το Πενταδάκτυλο για να πηγαίνει προς την Κερίνια. Φαίνεται τότε στα, σε αυτά τα πλαίσια είχαν κάνει αυτή την προεργασία, μετά σταμάτησε η όλη προσπάθεια. Μιλούμε για τεράστιο έργο με πάρα πολλά δαπάνη, αλλά είχε γίνει αυτή η πρώτη προεργασία με αυτόν τον τετραπλό δρόμο, τον οποίο βλέπει ένας σε λίγη ώρα, νομίζω πρέπει να το δούμε. Λοιπόν, αυτός ήταν βασικά και ο δρόμος τον οποίο χρησιμοποιούσαμε τότε, ήταν ο δρόμος προς το Βαρόσι, που ήταν φυσικά για την Κύπρο ένας μεγάλος δρόμος, γιατί ήταν ίσως, είχε γίνει διπλός ή τετραπλός τότε, και έτσι διευκόλυνε πάρα πολύ τη συγκοινωνία μεταξύ Κηθρέας και Λευκοσίας, γιατί όπως σας είπα, σε 10 λεπτά πηγαίναμε στο σχολείο στο Παγκύπριο, παίρναμε το λεωφορείο εκεί στην Ερμού που σταματούσαν τα λεωφορεία της Κηθρέας. Είχαμε πάρα πολλές εταιρείες, 3-4 εταιρείες, μετά ενωθήκαν και κάναμε μια εταιρεία. Και έτσι κάθε 15-20 λεπτά είχε λεωφορείο προς την Κηθρέα μέχρι τις 5-6 το απόγευμα. Και επειδή η απόσταση ήταν κοντινή, πάρα πολλές φορές έτυχε να το κάνουμε και με παλιτή ή με το ποδήλατο. Εγώ προσωπικά έτυχε φορές να έρθω σε μάτς, είμαι Ολυμπιακός, υποστηρίζω τον Ολυμπιακό, και να έχει μάτς Σάββατα αργά το απόγευμα, να μην υπάρχει λεωφορείο μετά. Αν έβρισκα κανένα να με πάρει μέχρι την Πανουριώδη, σαν ο Κεβαγλής, στην καλύτερη περίπτωση μέχρι τη μια μιλιά. Ιδάλλως το τολμούσα και ερχόμουν και περπατητός, και έτυχε μια-δυο φορές να κάνω τη διαδρομή περπατητός 3-3,5 ώρες. Όπως είπα, υπήρχε καλή συγκοινωνία και έτσι αυτό, όπως είπα και προηγουμένως, διαμόρφωσε και την κατάσταση να μην υπάρχει ανάγκη ίδρυσης γυμνασίου στην Κηθρέα, γιατί ήταν τόσο κοντά και μπορούσε να έχει πρόσβαση στα σχολεία που είχε λύσει τότε η Λευκοσία. Αργότερα, όταν μεγάλωσε ο πληθυσμός και στα γύρω χωριά, έγινε η σχολική εφορία Κηθρέας, στην οποία μετήχαν και οι κοινότητες οι άλλες, δηλαδή μιλούμε για Νέο Χωρίο, Τραχώνη, Έξω Μετόχη, Βόνη, Παλέκηθρο και Παλέκηθρο. Η μια μιλιά δεν ήταν μέρος της σχολικής εφορίας Κηθρέας. Και όλα τα παιδιά από αυτά τα χωριά γύρω από την Κηθρέα ερχόντουσαν και φοιτούσαν στο γυμνάσιο της Κηθρέας. Το Τραχώνη είναι σε λίγη απόσταση από εδώ. Τώρα θα πάμε αριστερά στον δρόμο προς την Κερίνια, από αυτόν τον κυκλικό κόμμο, και σε ελάχιστη απόσταση θα στρίψουμε δεξιά να μπούμε στο Νέο Χωρίο. Το Νέο Χωρίο Κηθρέας ήταν στενά συνδεδεμένο ασφαλώς με την Κηθρέα. Πάρα πολλοί Κηθρεώτες παντρευόντουσαν στο Νέο Χωρίο, νεοχωρίδες στην Κηθρέα. Ήταν σαν μια ενορία ουσιαστικά της Κηθρέας, αλλά ήταν διαφορετικό χωριό και εξακολουθεί να είναι ως υπάρχει, δηλαδή κοινοτάρχης, πρόεδρος κοινοτικού συμβουλίου για το Νέο Χωρίο. Βλέπετε, τώρα άρχισε μια μεγάλη οικιστική ανάπτυξη που είχε τότε προετοιμαστεί και σχεδιαστεί με διαχωρισμό οικοπαίδων, αλλά δεν είχε προχωρήσει το 1974. Όλα αυτά που βλέπετε θα είχαν ήταν ήδη όλα χτισμένα. Όλα βλέπετε είναι περιφραγμένα, είναι όλα στρατιωτική περιοχή και ήταν χωράφια, ήταν περιοχή του Δήμου Κηθρέας. Συνορεύουσα με το Νέο Χωρίο. Τώρα όλα αυτά είναι νεόκτιστα, έχουν διαχωριστεί οικόπεδα εδώ και χτίζουν όλες αυτές τις λίγο πιο κάτω αριστερά. Εκεί που έρχεται το λέτε αυτό. Το Νέο Χωρίο είχε την κύρια εκκλησία του, ήταν ο Άγιος Χαράλαμπος. Είναι περίπου μέσα στο μέσο του χωριού, θα τη δούμε από μακριά. Και όπως ξέρετε, οι νεοχωρίτες έχουν ανεγείρει στην Αγλαντζιά μια νέα εκκλησία και την έχουν ονομάσει Άγιο Χαράλαμπο, γιατί ήταν η εκκλησία τους ο Άγιος Χαράλαμπος εδώ. Και παπάς εκεί είναι ο πατέρας Διομήδης, ο οποίος ήταν και ο ιερέας της εκκλησίας εδώ του Αγίου Χαραλάμπους. Τώρα έχουν αποκτήσει έναν νέο ιερέα, τον
Γεώργιο Μπούλα. Ίσως να έχετε ακούσει και το δυσάρεστον ότι προχθές ήταν η κηδεία της σύζυγου του, 35 χρονών κοπέλα, με 4 μικρά παιδιά, απεβίωσε με καρκίνο. Είχαμε την κηδεία της την Πέμπτη. Και είναι ο νέος ιερέας του νέου χωρίου στο Άγιο Χαράλαμπο εκεί στην Αγγλαντιά. Αυτά είναι το νέο χωρίο Κυθρέας. Ήταν μέρος της Κυθρέας. Ορίστε. Το νέο χωρίο. Ναι. Ήταν μέρος της Κυθρέας. Όχι, ήταν ξεχωριστό χωριό, είχε κοινοτικό συμβούλιο. Δεν ήταν μέρος του Δήμου Κυθρέας. Αλλά όπως σας είπα, μέρος της σχολικής εφορίας Κυθρέας. Και κολλημένων και διαχωριστών με την Κυθριανία. Σας λέω, εάν οι Τούρκοι τώρα πρέπει να σας πω ότι έχουν κάνει ένα μητροπολιτικό δήμο, δηλαδή ο Δήμος Κυθρέας, τον οποίο την Κυθρέα την ονομάζονται Γερμερλίκ. Περιλαμβάνει και το νέο χωρίο και το Τραχώνι και όλα τα γύρω χωριά. Και ορισμένα τουρκικά χωριά, όπως είναι το Μπέκιοιού και άλλα. Δηλαδή έχει γίνει ένας δήμος. Είναι μέρος του Δήμου Κυθρέας τώρα, όπως είναι σήμερα. Έχουν χτιστεί κάποια νέα καινούργια σπίτια ή έχουν επιδιορθωθεί κάποια παλιά. Έξω να βλέπετε, είναι και η ορατότητα σήμερα όχι η καλύτερη. Κάπου μέσα στο κέντρο του χωριού θα δείτε την εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπου. Δεξιά, αριστερά. Αριστερά. Εδώ περισσότερο πάει προς κατεύθυνση Τραχώνη. Το Τραχώνη ήταν από εδώ κάτω. Άμα πας δεξιά κάτω θα πας στο Τραχώνη. Βλέπετε Τεμιρχάν. Τεμιρχάν είναι το Τραχώνη. Εδώ το Γερμελίκ είναι, βλέπετε, Πελετίε, σημαίνει Δημαρχείο. Είναι μέρος του Δήμου Κυθρέας. Μινεραλίκιο ή όπως σας εξήγησα σημαίνει το χωριό του Μιναρέ. Και είναι ονομασία που δόθηκε από τον καιρό της Οθωμανικής περίοδου. Λοιπόν, αυτό είναι το νέο χωριό Κυθρέας. Εδώ πιο κάτω θα δούμε, ίσως θα φαίνεται η εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους μέσα στα αριστερά στο βάθος. Ακριβώς απέναντι μας, αν βλέπετε μια τζαμή. Είναι μια τζαμή που έκτισαν στο προάβλιο της Αγίας Μαρίνας Κυθρέας. Εκείνη η Αγία Μαρία. Βλέπετε το καμπαναριό αριστερά. Είναι το καμπαναριό του Αγίου Χαραλάμπους του νέου χωρίου. Λοιπόν, αριστερά θα δείτε το δημοτικό σχολείο του νέου χωρίου Κυθρέας. Είναι το παλιό δημοτικό σχολείο. Με τις προτομές του Ατατσόρ και λοιπά στο προάβλιο, αλλά είναι το παλιό κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Κυθρέας, του νέου χωρίου Κυθρέας, το οποίο χρησιμοποιούν και τώρα ως Δημοτικό Σχολείο. Χρυσίδα πιο κάτω. Τώρα μόλις μπαίνουμε στη Χρυσίδα τώρα, σε 50 μέτρα, 100 μέτρα. Εδώ έχουν χτιστεί κάποια νέα κτίρια, γυμνάσια, δεν ξέρω δηλαδή, και φαίνεται το έχουν καθιερώσει ως τον κύριο εκπαιδευτικό κέντρο εδώ. Είναι πάνω στα σύνορα νέου χωρίου και Χρυσίδας. Λοιπόν, ειδού η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού είναι η ενορία της Χρυσίδας. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη ενορία της Κυθρέας με την εκκλησία του Τιμίου Σταυρού. Συγγνώμη, μπορείτε να το σηκώσετε το πλάι και λίγο για να βλέπουμε, επειδή δεν βλέπουμε τίποτα μπροστά. Λοιπόν, εδώ η άλλη που είναι. Το λεωφορείο, βλέπετε, έχει σταματήσει το λεωφορείο εδώ για να κατεβούν, για να πάμε να δούμε έτσι προς την εκκλησία του Τιμίου Σταυρού. Ο άνθρωπος πρέπει την πατρίδα να αγαπά. Λένε πως ο άνθρωπος πρέπει την πατρίδα να αγαπά. Έτσι λέει κι ο πατέρας μου συχνά. Έτσι λέει κι ο πατέρας μου συχνά. Η δική μου η πατρίδα έχει μοιραστεί
δυο. Η δική μου η πατρίδα έχει μοιραστεί στα δυο. Ποιο από τα δυο κομμάτια πρέπει να αγαπώ? Ποιο από τα δυο κομμάτια πρέπει να αγαπώ? Τουρκοκρατίας και έμεινε η ονομασία των Ίσων Οθωμανικής περίοδου. Εκεί ήταν τα περισσότερα κτίρια των σωματείων, ο αστυνομικός σταθμός και διάφορα άλλα κτίρια. Θα κάνουμε εκεί ένα μικρό σταθμό και μετά θα περπατήσουμε προς την εκκλησία της Αγίας Μαρίνας. Δεν είναι μεγάλη απόσταση. Έτσι να ανοίξουν και τα πόδια μας. Πήρα μια πληροφόρηση από τον, Τουρκοκύπριο εκεί, είναι από την Αλαμινό μου είπε, ο οποίος εργάζεται τώρα για το Δημαρχείο εδώ. Μου είπε ότι ο πληθυσμός της Κυθρέας μαζί με τα γύρω χωριά είναι γύρω στις 15.000 τώρα. Η Κυθρέα μου είπε να εξακολουθεί να είναι περίπου 5.000. Να σου μιλήσω το δεύτερο κύριο που έφτανα τον Κάσο Ράδε, αλλά άφησα το, αλλά ήθελα την περίπτωση που είχαμε. Οκ, εδώ αν δεν κάνω λάθος, κάπου εδώ ήταν το δημοτικό της Χρυσίδας, κάπου εδώ. Εδώ νομίζω το μικρό το κτίριο είναι το δημοτικό σχολείο της Χρυσίδας. Αγγλιστός ο Ρωμός. Συνήθως πάμε ένα παιδό. Βλέπετε έχουν σαν παιδότοπο τώρα, ίσως να κάνετε υπηαγωγία, δεν ξέρω. Ερωτήθηκα γιατί ονομάζεται Κυθρέα. Η Κυθρέα προέρχεται από το όνομα του Χίτρου, ο οποίος ήταν εγγονός του βασιλιά Κάμαντα των Αθηνών. Όταν ήρθαν μετά τον Τροϊκό Πόλεμο, είδαν τα νερά εδώ και έκαναν τον οικισμό των Χίτρων, τον αρχαίο Χίτρο, που είναι δυτικά, συγγνώμη, ανατολικά της σημερινής Κυθρέας. Ήταν οι αρχαίοι Χίτροι και επίσης η επισκοπή εκεί Χίτρων. Εκεί τώρα είναι γεμάτο με υποστατικά για ζώα, αγελάδες, πρόβατα κλπ. Εκεί βρέθηκε περίπου και το άγαλμα του Σεπτήμιου Σεβίρου, το οποίο είναι μέσα στο μουσείο της Λευκοσίας. Δηλαδή Χίτρη, Χιθρέα, Κυθρέα. Κάποτε βλέπετε το όνομα να γράφεται με αλφα γιώτα και κάποτε με έψιλο. Κατά την άποψη μου που εστερνίζομαι τη θέση που είχε κάποτε ο Μακαρίτης ως προς ο Σπυριδάκης, ο οποίος έγραψε κάποια μελέτη,
και κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η πιο σωστή ονομασία είναι. Λοιπόν, τώρα ήρθαμε στην πλατεία εδώ με μια παράκαψη κάποιε άλλη περιοχή λόγω της, και των εργασιών που γίνονται. Εδώ απέναντι ήταν το σωματείο του ΠΑΟ Κυθρέας, ο οποίος έχει σήμερα σωματείο εκεί στην Σταυρού, στη Λευκοσία. Αυτό ήταν το σωματείο του ΠΑΟ. Και αριστερά εδώ που είναι ο εξώστης ήταν η ΑΕ Κυθρέας. Τώρα να χρησιμοποιούν εδώ γραφεία των Ρεπουμπλικανικών του Κυκογκόμμα. Εδώ βλέπετε δεξιά, σε περίμενα λεπτό. Αυτό που βλέπετε εδώ το κτίριο ακριβώς το χρησιμοποιούν σαν βιβλιοθήκη. Και είχα την πληροφορία τελευταία ότι την έχουν εγκαταλείψει και πρόκειται να το καταταφήσουν. Και έκανα κάποια παρέμβαση. Ελπίζω να μην γίνει αυτό το πράγμα. Είναι ακριβώς αυτόν τον εξώστη της Οθωμανικής περίοδου τεχνοτροπία. Αυτό το χρησιμοποιούσα μέχρι τώρα ως βιβλιοθήκη. Να σταματήσουμε πίσω από το άλλο. Να πάμε να με περίπατο. Ναι, και να μην θα πάμε παρπάλι. Και εσείς θα έρθετε πιο πάνω να μας έβρετε για μέσα στο Άγιον Αντρόνικο. Το καταπληκτικό θα με. Α, να πάτε να μας έβρετε άλλο φορές πάνω. Ναι, ναι. Δεν λειτουργούσε όμως κάθε εβδομάδα, κάθε εβδομάδα λειτουργούσαν 6 εκκλησίες, 6 παπάδες. Ναι, ναι, ναι. 6 εκκλησίες. Εδώ ήταν ο αστυνομικός σταθμός. Τώρα έχουν μεταφέρει τα βιβλία από τη βιβλιοθήκη που είναι εκείνο γύρω των κτίριων εκεί που ακούσαμε αυτή την πληροφορία αλίμονο να κάνουν αυτό το πράγμα. Και φαίνεται ο αστυνομικός σταθμός τον μεταφέραν αλλού γιατί θα χτίσαν κάποιο νέο κτίριο. Σε βιβλιοθήκη. Τώρα η βιβλιοθήκη. Παλιά η βιβλιοθήκη της Κυθρέας. Εκεί στο Σαράγιον ήταν που είναι ο εξώστης, ο Οθωμανικός. Η βιβλιοθήκη της Κυθρέας ήταν που κάτω που το δημιουργεί. Μάνα μου τώρα μιλώ τώρα για τώρα που χρησιμοποιούσαν τούτη. Παλιά υπήρχε μια στρατόπεδο. Τα χτίσματα που θωρείτε έτσι είναι τα κανάλια που έφερναν το νερό το οποίο έπιαφτε κάτω για να κινήσει το μύρο. Μεγαλόφωνος ύμνος στο βαρύ του ασεπάρι που ζητά δεξιοσύνη και καλό χαλινάρι. Ας μην πουν πως τραγούδι σαν κι αυτό δεν ταιριάζει και πια σκότεινη ώρα που τα στήθια σου πνίγει, λέω εκείνο που μένει και που μόνο θα αλλάζει στο καλύτερο πάντα σαν η αγκούσα θα φύγει. Γιατί αυτοί δεν αφήνουν, πες πως κιόλας κοινάνε, μ' όλα τα άλλα θα μείνουν γενικά. Η Αγμαρίνας, ένα χαρακτηριστικό που φαντάζομαι θα έχετε προσέξει, είναι ότι το καμπαναριό είναι στη μέση της εκκλησίας και όχι στην άκρη όπως συνήθως σε άλλες εκκλησίες. Λοιπόν, αυτή η εκκλησία χρησιμοποιείται για αρκετόν καιρό και νομίζω συνεχίζουν να τη χρησιμοποιούν ως κέντρο διδασκαλίας χωρών. Είχαμε έρθει μια φορά και τους βρήκαμε να χορεύουν μέσα, με τα βγάλαν τα παιδιά έξω και ξέρω εγώ, και μπορέσαμε να μπούμε μέσα στην εκκλησία. Και εδώ μας επιτρέπουν, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις που είχαμε και αρνητικές απαντήσεις, να έρθουμε να κάνουμε μια εσπερινό ή μια λειτουργία. Τώρα προγραμματίζουμε για παράδειγμα στις 13 του Ιούλη, είναι Σάββατο φέτος, να έρθουμε να κάνουμε λειτουργία το πρωινό λόγω της γιορτής της Αγίας Μαρίνας που είναι στις 17. Θα κάνουμε, και το λέω έτσι για να το ακούσουν και ιδιαίτερα οι κυθρώτες, θα κάνουμε και εκεί στον Άγιο Πολύδωραν στις 16 που είναι η μέρα του Εσπερινού τη συμβολική πορεία από το κυκλοφοριακό κόμμα του Μπάτα προς το Οδόφραγμα για να δώσουμε το ψήφισμα στο Γενικό Γραμματέα των ΕΕ και μετά πάμε μέσα στην εκκλησία του Άγιου Πολύδωρα και γίνεται ο Εσπερινός και την άλλη μέρα γίνεται η λειτουργία. Αλλά έξτρα θα έρθουμε και στις 13 του Ιούλη εδώ για να γίνει η λειτουργία. Λοιπόν, και πέρσι είχαμε έρθει και άλλες χρονιές μας απάντησαν αρνητικά. Όπως έλεγα και προηγουμένως, ένα αρνητικό στοιχείο είναι ότι κάνουμε την αίτηση πολλούς μήνες πριν
και δυστυχώς περιμένουμε μέχρι την τελευταία στιγμή να ακούσουμε το ναι. Αντιλαμβάνεστε πόσα προβλήματα προετοιμασίας έχουμε, πόσα λεωφορεία θέλουμε, πόσα νερά να φέρουμε και πολλά άλλα, παπάδες, ψαρτάδες, τα υλικά που χρειάζονται για τη λειτουργία. Εν πάση περιπτώσει, υπολογίζουμε να μην έχουμε πρόβλημα και να μπορέσουμε να έρθουμε στις 13 του Ιούλη. Εδώ η τζαμή δεν υπήρχε προηγουμένως, ήταν ένα χωράφι και έκτισαν την τζαμή και φαίνεται στην αρχή την χρησιμοποίησαν την εκκλησία για λίγο καιρό ως τζαμή. Μετά έκτισαν την τζαμή και την εγκατέλειψαν και χρησιμοποιούν ως χώρο διδασκαλίας χωρών. Λοιπόν, η εκκλησία του Αγίου Αντωνίκου δεν είναι μακριά από εδώ, θα πάμε και εκεί με τα πόδια που σας είπα είναι σε μια θλιβερή κακή κατάσταση, αλλά σύντομα θα αρχίσει η επιδιόρθωσή της. Η εκκλησία είναι γυμνή η τύχη, είναι γυμνή η τύχη, δεν υπάρχει εικονοστάση ούτε τίποτα. Όχι, είναι κλειστή, σήμερα Σάββατο είναι κλειστά. Είναι γυμνή η τύχη, ούτε εικονοστάση ούτε τίποτε, απλώς φέρνουμε μαζί μας και στάντς να μπουν πάνω εικόνες και όλα τα άλλα τα σχετικά που χρειάζονται στην λειτουργία, τα κανονίζουμε με την εκκλησία. Και μετά πρόσθεσαν ίσως και άλλο το μάτι και έτσι βρέθη να είναι στο κέντρο. Πότε βρέθη, πότε χώρες. Στο 1974. Μάλιστα από το μοναστήρι της Θεοτόκου, το οποίο κατέλαβε ο τουρκικός στρατός και το έκαμε κέντρο επιχειρήσεων του, δημοσιεύθηκε τότε σε τουρκοκυπριακές εφημερίδες ότι ο λεγόμενος, ξέρω εγώ, υπεύθυνος για τα πολιτιστικά παρέλαβε από το στρατό μεγάλων αριθμών εικόνων για να φυλαχτούν στο μουσείο τους. Και μετά ένας αριθμός αυτών των εικόνων ευρέθηκαν στην κατοχή του Τούρκου του αρχαιοκάπηλου του Ντιγκμέ ή στο Μόναχο. Κάποιες από αυτές έχουν παραπατριστεί και βρίσκονται στο Βυζαντινό Μουσείο. Ναι. Περίπου καμιά τριανταριά εικόνες είναι μέσα στο Βυζαντινό Μουσείο και προέρχονται από την Κυθρέα. Ναι. Αλλά οι πλήστες όχι. Δηλαδή, αν πιάσουμε την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου που είναι μέσα στο στρατόπεδο. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου έχει έναν τέμπλο, τον οικοστάσιο, ένα φοβερής τεχνοτροπίας κλπ. Τα κατασκεύασε ο ένας παλιός δήμαρχος της Κυθρέας, ο Γεώργιος Κυριακού, ο οποίος ήταν ξυλογλύπτης, συνεργαζόταν με κάποιον από το Καϊμακλή, έχουν κάνει στο Μαχερά, αν πάτε στο Μαχερά, το τέμπλο του Μαχερά είναι έργο του Γεώργιου Κυριακού από τη Χρυσίδα γράφει, ήταν από τη Χρυσίδα, καθόλου στη Χρυσίδα. Επίσης στην Αγία Βαρβάρα εκεί ο άμβωνας που βγαίνει αυτό ο παπάς να διαβάσει το Ευαγγέλιο είναι έργα του αυτού. Όταν επέθανε ο συνεργάτης του για κάποια χρόνια, ευαρέθηκε να κάνει τη δουλειά μόνος του και πήγε στην Αθήνα και σπούδασε ιατρική. Και έγινε γιατρός και ήταν για πολλά χρόνια, εγώ τον θυμάμαι, στην Κυθρέα να εξασκεί την ιατρική. Αργότερα εξελέγει δήμαρχος και διατέλεσε, νομίζω, μια θητεία δήμαρχος της Κυθρέας, ο Γεώργιος Κυριακού. Όλα αυτά έχουν χαθεί. Ούτε εικόνες, ούτε τέμπλοι, ούτε τίποτα. Όλα δεν υπάρχουν. Είναι γυμνή τύχη μέσα στις εκκλησίες. Άλλες έχουν γίνει τζαμιά, εν πάση περιπτώσει τα βγάλαν όλα. Έχουν πολιθεί, έχουν διασκορπιστεί, καταστραφεί κλπ. Είναι μια θλιβερή κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, βλέπετε σαν αυτές τις πέτρες εκεί που κινδυνεύουν να πέσουν. Το έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές. Και θα μπορούσαν, ας πούμε, να δείξουν ένα μικρό ενδιαφέρον, εφόσον το χρησιμοποιούν εδώ και για χορούς και αυτά. Το είπαμε και στην Τεχνική Επιτροπή κλπ. Τώρα βάλαμε μπροστά τον Άγιον Αντρόνικο που κινδυνεύει να καταρρεύσει. Αλλά αυτά τα μικρά έργα, ας πούμε, θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες μικροεπιδιορθώσεις. Εμείς πήγαμε τελευταία στον Αρχιεπίσκοπο του γράψα γράμμα για την Αγία Άννα, η οποία έχει εγκαταληφθεί τώρα και έχει γίνει τον τζαμίν απέναντι, για να διατεθούν κάποια λεφτά και έχει δώσει μια κυθρεώτησα, μια διαθήκη, έχει φύσει λεφτά για τρεις εκκλησίες της Κυθρέας. Σας δεν σας θέλει του
δεν σας ξέρει. Όλα εδώ είναι δικά μας. Τι απ' το κάθε λιθάρι, απ' το χώμα, απ' το δέντρο, το νερό και τα γέρι. Το κορμί μας μια στάλα για να γίνει έχει πάρει. Η ψυχή μας σε πήρε μια πνοή απ' το καθένα. Όλα εδώ είναι δικά μας, μα για σας όλα ξένα. Και θα δείτε αν περνούσες πάνω από την Κεφαλαία με ελικόπτερο πριν το 1974, πολλά άλλα σπίτια θα έβλεπες. Διότι τα χωσμένα μέσα στο πράσινο, μην βλέπετε τώρα που υπάρχει λίγο πράσινο, αλλά τα πρώτα χρόνια ήταν όλα οι ελιές όλες κοσμένες, τα περβόλια όλα ξηρά. Δεν είχαν ακόμα, δεν τα είχαν μοιράσει σε διάφορους για να τα φροντίζουν ό,τι είναι δικά τους τώρα. Αλλά ήταν πλήρης εγκατάλειψη κλπ. Καμία σχέση, ας πούμε, με τα νερά που βλέπαμε να περνούν δίπλα μας, πλατάνια. Από εδώ απόξω από την Αγία Μαρία το δημοτικό, τώρα θα δείτε, στο ύψωμα. Δεν το βλέπεις. Πρώτη φορά εγώ είδα, όταν ήρθα μετά, είδα το δημοτικό που ήταν, διότι δεν ήταν τα ψηλά τα δέντρα. Περπάτουν να πάω προς το Σεράγιο που ήταν τα σωματεία για να παίξουμε πικ-πονγκ, τώρα τα άλλο στις εκδηλώσεις. Και έβλεπες μόνο τα σπίτια που ήταν κατά μήκος του δρόμου. Δεν έβλεπες πέραν του δρόμου άλλα σπίτια. Γιατί ήταν η ιστορία με το νερό, δεν υπάρχει νερό, δηλαδή. Έκαμα διατρήσεις σε διάφορα σημεία και τα πήραν στα τουρκοχώρια και στα στρατόπεδα. Με αποτέλεσμα να έχουν ρίξει το επίπεδο της λίμνης κάτω, της υπόγειας λίμνης και δεν βγαίνει το νερό έξω. Για να διορθωθεί πρέπει να μην γίνεται άντληση, να ανέβει το επίπεδο. Φυσικά μπορεί στο μεταξύ να έχουν καταρρεύσει και με τις εκρήξεις που κάνουν ανεξέλεκτα να έχουν μπλοκάρει τις εξόδους και να βγει κάπου αλλού το νερό. Αλλά η θεραπεία επιστημονικά είναι μόνο το, και μίλησα με γεωλόγους κλπ. Ότι πρέπει να παρακολουθηθεί το θέμα, να μην γίνεται άντληση, διότι και παλιά όταν είχαμε ανοβρίες, παρατηρούσες κάποια μείωση της ροής. Αλλά ουδέποτε είχε σταματήσει. Γι' αυτό και απαγορεύαν, ας πούμε, ξέρω εγώ, λιγοστεύαν τις ώρες της άρδευσης κλπ. Αλλά ουδέποτε είχε σταματήσει. Μια φορά δε πάνω από τα καμίνια που είχε κάποιος κυθρεώτης εκεί τις εργασίες του, έκανα μια διάτρηση και βγάλαν νερό εκεί. Και φαίνεται ήταν από το νερό του και άρχισε να μειώνει τη ροή, υπήρξαν διαμαρτυρίες των κατοίκων και αναγκάστηκε η κυβέρνηση και τους το έκλεισε. Και αποκαταστάθηκε η ροή του νερού. Άρα είναι από την υπόγεια λίμνη, αντλείται. Μπορεί να μην είναι μια λίμνη, να είναι διάφορες σχισμές, ξέρω εγώ, κοιλάδες κλπ. Τα ασβεστονιστικά πετρώματα απορροφούν νερό ακόμα και της υγρασίας. Είναι τέτοια τα πετρώματα και έτσι αποθηκεύουν δηλαδή, το νερό η υπόγεια. Είναι από τις ίδιες λίμνες. Είναι από τις ίδιες λίμνες. Γι' αυτό εστέρεψε και το. Ναι, από εδώ έβγαινε η ροή, ήταν από εδώ και ήταν η μεγαλύτερη ροή και ήταν ο μεγαλύτερος κεφαλόπιστος τύπου. Και από την άλλη πλευρά έβγαινε από εκεί σε μικρότερη ας πούμε, κλίμακα. Μάλλον πρέπει να είναι ενωμένα υπόγεια. Είναι υπόγεια λίμνη. Υπόγεια λίμνη. Με την Τουρκία. Καμία σχέση με την Τουρκία. Αντίθετα είναι μύθι. Αυτό είναι μύθο. Γεωλογικά από επιστήμονες έχουμε ότι ακριβώς ο λόγος γιατί υπάρχει η κεφαλόβρηση είναι γιατί τα πετρώματα είναι τέτοια που δεν αφήνουν τον νερό να φύγει προς τη θάλασσα. Ενώ στην Κρήτη έχει κάπου παρόμοιο που φεύγουν τα νερά πάνω στη θάλασσα. Ενώ εμάς είναι όπως το φυσικό φράγμα και εμποδίζουν την έξοδο. Άρα είναι νερά ντόπια κάτω από τον πενταδάχτυλο και απλώς ήταν η μύθη ότι ο κόσμος έβλεπε τα βουνά απέναντι εκεί και έφτιαξε τους μύθους ότι κάποιος ζητιάνος έκατσε εκεί και έπινε το φαίνι και μετά έχασε την κούπα του, έπεσε το μέσα στον ποταμό και μετά έρθε στον κεφαλόπουλο εδώ και έβρε την κούπα του κάπου εκεί. Αυτά είναι μύθη και ιστορία. Λατάνια, και εδώ ήταν άλλος μήλος.
ένας από τους 32 νερόμυλους σε σημείο ψηλό που έπεφτε το νερό και γύριζε τη φτερωτή για να αλέσει, να γυρίσει τις πέτρες, τις μιλόπιτρες για να αλέσει η σιτάρ. Έπρεπε να πιάσουν την σωρό να πάσει γύρω από του δρόμου και να έρθει στο Άγιο Γιολόν πίσω από το ταφείο. Εφαίρε του, ξέρει διαδρομή, μιλούμε για να περάσει που δρομάζει. Ενώ η Εκκλησία ήταν δαμέ. Και δεν το είχαμε συνειδητοποιήσει, διότι δεν την βλέπαμε την Εκκλησία. Ήταν ελιές, ήταν μπερβόλια, αφού περνούσα σε έναν τόπο που είχε νερό, ένα αυλάκι, κύριοι που μιλήθηκαν στην πολλή, επιέννα σε πουζήν το αυλακούδι, που διαφταίει και κατεβαίνα εκεί στο Δημαρχείο και πιέναν πάνω για να πάνε στο σχολείο, πάνω στην Τούμπα. Κόψαν τις ελιές, κόψαν τα αυτά, φιέφου συντάρκα, ξέρω εγώ κλπ. Οι ελιές βλέπετε όσο και πολλοί σαν ορισμένες. Αλλά μιλούμε για γεμάτων ελιώνες, δεν βλέπαμε, δεν είχα δει ποτέ μου την εκκλησία. Ποτέ, τούτο το πράγμα δεν το είχαμε δει ποτέ. Ελάτε! Γιόλα, γιόλα! Εδώ είναι στενοκάντουνα, θα περάσουμε από τον λεγόμενο Φράγκο Μαχαλά,
Γιατί κάποια περίοδο που ήταν επί Φραγκοκρατία έμεναν και Φράγκοι και ονομάστηκε Φραγκομαχαλά. Εδώ το σπίτι δεξιά που βλέπετε είναι του παππού του Χάρη του Γεωργιάδη. Ο πατέρας του Χάρη του Γεωργιάδη, ο Χρήστος, είναι Κυθριώτης. Εδώ το σπίτι δεξιά ήταν το σπίτι που ζούσε ο πατέρας του Χάρη του Γεωργιάδη. Του Σοφοκλέους, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αγωνιστών ΕΟΚΑ 55-59. Αυτό είναι το κλειστό σπίτι εδώ αριστερά του Θάσου του Σοφοκλέους. Του ήρωα. Ήταν τομεάρχης της Υπερβαρχίας Κερίνια. Που δεν ήρθε ποτέ να το δει. Μετά το 1974, δεν το κάνει η καρδιά του. Εντάξει, ο καθένας έχει τις απόψεις του. Θέμα να λύμωνα είναι σεβαστές. Βλέπετε όταν ήταν συντηρημένα τα σπίτια, φαντάζεστε πως ήταν διαφορετικά, ο καθένας επεριποιόταν το σπίτι του. Με την πουρόπετρα πολλά σπίτια αυτή τη μέρα. Έναν εγκαταλείπεται εδώ, είχε ένα μαγαζί, είδαμε έναν Τουρκοκύπρο μια φορά, ο οποίος ήταν μέσα και δούλευκε ακόμα, τώρα φαίνεται μπορεί να πέθανε. Εδώ στο σημείο τούτο πάλι είχε νερόμυλο και είχε μια μεγάλη πλατεία επίσης εδώ με μεγάλους πλατάνους και είδε δύο καφενεία, έναν απέναντι και έναν εδώ και κάθε του ο κόσμος έξω μέσα στην πλατεία εδώ, είχε πλατάνια μεγάλα. Θα πάμε δεξιά τώρα. Μπορεί πριν να πάρει τη γιαγιά. Θα πάμε δεξιά και να πούμε τον γύρο μας. Σου, Σταφέ, σου, να σε ευχαριστώ. Δηλαδή το νερό του κεφαλόβρυσου έπαιρνα σχεδόν μέσα σε ο κοφτό. Όλος είχε ένα βλάκι από όλη την περιοχή. Εδώ δεξιά θα δείτε το Δημαρχείο το 1974 και ήταν και για κάποια χρόνια μετά το 1974 Δήμαρχος. Εδώ δεξιά το κτίριο ήταν το σπίτι του και τώρα το έχουν μετατρέψει στο Δημαρχείο και ονομάζουν την Κυθρέα, όπως σας είπα, Τεγερμερλίκ, που σημαίνει στα τουρκικά το χωριό ή το αυτό το μήλο, επειδή υπήρχαν οι πολλοί νερόμυλοι. Εδώ ήταν το σπίτι του πρώην Δημάρχου και τώρα είναι το δημοτικό του μεγάλο. Διότι υπάρχει μια μεγάλα η καμάρα που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά νερού από τον Κεφαλόβρυσο ακόμα και προς τη Σαλαμίνα. Δεν θα τη δούμε γιατί είναι αριστερά κάτω πηγαίνοντας προς το χώρο των αρχαιοχύτρων που είναι όλα αυτά τα υποστατικά που σας είπα. Εκείνοι δεν θα λέτε που κατεβήκαμε, ο Τουρκοκύπριος, υπάρχουν πάρα πολλοί από την Αλαμινόν, Αλόαν, αυτά τα χωριά που είχαν γίνει και τα έκτροπα με τους δολοφονίες Τουρκοκυπρίων από την ΕΟΚΑ Βίτα. Και έτσι έχουν κάνει ένα μνημείο, θα δείτε τώρα ένα μνημείο, το οποίο έχουν εγκαινιάσει ο Ντεχτάς πρωτού πεθάνει. Εις μνήμη όλων αυτών των θυμάτων που είχαν σκοτωθεί από τους ΕΟΚΑ Βιταγίες. Εδώ είναι το μνημείο. Και επειδή μένουν πάρα πολλοί από αυτές τις περιοχές, έχουν κάνει να πάμε δεξιά. Σαν εδώ το σπίτι δεξιά υπήρχε τότε, ήταν σε έναν όροφο, εξυνεχίσαν το και χτίσαν και από πάνω όροφο. Εδώ αριστερά ήταν το σινεμά, το επέθριο σινεμά, τώρα το έχουν κάνει πολιτιστικό κέντρο ή κάτι. Τα πρώτα χρόνια που ερχόμασταν ήταν ακόμα εκεί. Το σωματείο του ΠΑΟΚ Κυθρέας, όπως είχαμε δει και προηγουμένως, είναι αυτό εκεί. Θα πάμε δεξιά, εννοείται ο δρόμος που φτάνει με την διαστολή. Και θα συνεχίσουμε μετά τις εκκλησίες. Πρέπει να τρώμε που ήταν πάνω, που είδαμε, να φούδαμε. Είναι λίγο μόνο, είναι
Εν ποταμός κατώ. Ήταν ποταμός κατώ και υπερβόλια. Εδώ που είναι το κιόσκι θα κάνουμε μία στάση. Εάν θέλουν να φάμε εδώ, εμείς έφεραμε τους σάντουις του από εκεί και μετά να περπατήσουμε στο δημοτικό. Και τούτον ήταν. Ανατολικά εδώ είναι προς το χώρο των Αρχαίων Κύπρων και της Επισκοπής Κύπρων. Η παλιά πόλη ήταν με αυτή την περίοδο. Βλέπετε εκεί να ούλα τα υποστατικά. Και αργότερα μεταφέρθη στην Κοιλάδα. Εδώ ήταν το κύριο δημοτικό σχολείο της Κυθρέας, το μεγαλύτερο, είχε και άλλα δύο, όπως είπα, στη Χρυσίδα ένα πιο μικρό και στη Χαρδακιώτισσα για τις πάνω ενορίες. Ήταν εξετάξιον με 6 δασκάλους. Εδώ εφήτησα και εγώ τα 6 χρόνια του Δημοτικού Σχολείου. Πάρα πολλά από τα δέντρα που υπήρχαν είναι δέντρα τα οποία φυτέψαμε όταν κάναμε μάθημα κήπου με τους δασκάλους μας. Και κάθε χρόνο πηγαίναμε και εκδρομή προς τον Άγιο Δημητριανό. Επίσης την ημέρα του Αγίου Δημητριανού, 6 του Νιόβρη, ερχόντουσαν από την πάνω ενορία της Χαρδαγιώτισσας που εφυλασσόταν η εικόνα του Αγίου Δημητριανού και τα οστά του. Και περνούσαν εμπομπία από εδώ, από αυτόν τον δρόμο, για να πάμε στον Άγιο Δημητριανό. Κάτω δεξιά είναι όλα η Κυθρέα και συνεχίζουν τα άλλα τα χωριά, Τραχώνη κλπ. Κλπ. Η θέα και από μπροστά, έκτισα δυστυχώς αυτό το σπίτι είναι ακόμα έναν όροφο, ενώ δεν υπήρχε και εμποδίζει τη θέα μπροστά μπροστά. Αλλά έχει, άμα είναι καλή μέρα καθαρή, βλέπεις τη Λευκοσία. Κάτω Κυθρέα κατά κάποιο τρόπο και πάμε προς τις πάνω ενορίες, οι οποίες πάνω ενορίες είναι η εκκλησία, είναι η ενορία της Χαρδακιώτισσας και η ενορία της Συρκανιάς που είναι η Αγία Άννα. Λοιπόν, στη Χαρδακιώτισσα η εκκλησία θα τη δούμε, περνούμε από δίπλα της, είναι, έχει μετατραπεί σε τζαμί. Υπάρχει το εξής σημαντικό ιστορικό στοιχείο. Παρακαλώ να κάνετε λίγο ησυχία. Το 1974, όταν μέσα σε συνθήκες πανικού και βομβαρδισμών έφευγαν οι Κυθρεώτες, διότι είχε αποκλειστεί ίδιος ο δρόμος προς τη Λευκοσία μετά που
Έσπασε η γραμμή στη μια μιλιά. Ο μόνος τρόπος διαφυγής ήταν μέσω του βουνού. Να πας και να κατεβείς κάτω προς Αγαθούν και λοιπά και τις βάσεις. Και εκεί στην εκκλησία της Χαρδαγιώτισσας, την οποία βλέπετε τώρα, είναι η μεγαλύτερη εκκλησία της Κυθρέας, η οποία όπως είπα έχει μετατραπεί σε τζαμί. Ο πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής είχε ένα αυτοκίνητο και έβαλε και τον παπά μέσα και, για να φύγουν με τις οικογένειές τους. Αλλά δεν ξεκινούσε το αυτοκίνητο. Τελικά θυμήθηκαν ότι δεν πήραν την εικόνα της Παναγίας από την Εκκλησία και τα οστά του Αγίου Δημητριανού που εφυλάσσονταν στην Εκκλησία της Χαρδαγιώτισσας. Πανικόβλητοι έτρεξαν μέσα στην Εκκλησία, επήραν την εικόνα της Παναγίας και τα οστά και τα έφεραν στο αυτοκίνητο. Και όπου ο καθένας μπορεί να δώσει τη δική του εξήγηση, το αυτοκίνητο ξεκίνησε και έφυγαν. Και ήταν η μόνη εικόνα που διεσώθη το 1974 από την Κυθρέα, από την Λισβολή. Την έφερα στην Παλουριώτισσα και την χρησιμοποιούσαμε κάθε φορά για διάφορες τέτοιες που γίνονται. Ωραιότατη εκκλησία, ονομάζεται Χαρδαγιώτισσα, διότι με βάση την παράδοση κάποιος χορδάκης την έφερε από την Κωνσταντινούπολη. Και αυτόν και ονομάζεται Χαρδαγιώτισσα, Χαρδαγιώτισσα. Το δημοτικό σχολείο ήταν εδώ δεξιά. Το παλιό σχολείο έχει κατεδαφιστεί και έχουν χτίσει στο ίδιο σημείο νέο σχολείο. Χρησιμοποιείται ο χώρος ως σχολείο. Εδώ πάλι ήταν η πλατεία με τα διάφορα καφενεία κλπ. Και δεξιά ήταν το σωματείο των Χίτρων, το οποίο έχει κατεδαφιστεί, δεν υπάρχει. Εδώ που είναι η πλατεία, να παρακαλέσω να κάνεις έτσι μια ολιγόλεπτη στάση για να σας δείξω κάτι. Το μόνο στοιχείο το οποίο δείχνει την παρουσία των Ελλήνων Κυπρίων σε αυτόν τον χώρο, βλέπετε πάνω από τα κεραμίδια που είναι αυτόν τον υπόστιγο, έχει μία μπλάκα που γράφει πλατεία Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Β' με τον δικέφαλο αετών. Επειδή έκαναν αυτόν το στέγαστρο, έκοψε την μπλάκα που πάνω και την έχουν αφήσει. Και κάθε φορά είναι το μόνο στοιχείο που βλέπω που εξακολουθεί να υπάρχει μια ελληνική επιγραφή. Είναι εκείνη η πλάκα. Εδώ πάλι συνεχίζεται ο δρόμος, άλλες γειτονιές. Αυτή είναι η ενορία της Χαρδαγιώτισσας. Και πάμε προς την ενορία της Συρκανιάς που έχει άλλη εκκλησία, την εκκλησία της Αγίας Άννας. Για να τελειώσω την ιστορία με την εικόνα, όταν σε κάποιο στάδιο η Αρχιεπισκοπή μας την ζήτησε για να την κάνουν συντήρηση, όταν άνοιξαν εκεί και έβγαλαν το περίβλημα, είδαν ότι πίσω από την εικόνα που φερόταν μπροστά υπήρχε καρφωμένη άλλη εκκλησία παλιά, η οποία φαίνεται χρονολογείται από την περίοδο της Κωνσταντινούπολης. Γι' αυτό και εδώ την περισσότερη σημασία στην έκδοχη. Αυτός είναι ο Άγιος Γιώργος του Μάντουδους, είτε ένα μικρό παρεκκλήσεις, το οποίο πάλι δεν φαινόταν από τον δρόμο. Εδώ όλα αυτά που βλέπετε ήταν χωράφια, ήταν περβόλια, η κατάσπαρτα μέχρι τις παρυφές του βουνού, δεν έβλεπε στα σπίτια ή την εκκλησία εκεί. Τώρα έχουν ανεγείρει αυτήν την τεράστια τζαμίνα ακριβώς απέναντι από την Αγία Άννα. Θα πάμε προς το κεφαλόπισο τώρα. Χρησιμοποιούσαν την Αγία Άννα ως τζαμί. Έχουν κατεδαφίσει όλα τα καφενεία και διάφορα καταστήματα που ήταν απέναντι της και έκτισαν αυτήν την τζαμί τώρα πριν 2-3 χρόνια. Και έχει εγκαταληφθεί η Αγία Άννα και κάνουμε προσπάθειες να την επισκευάσουμε, την έχουν εγκαταλείψει μέσα τα σάνταλα τους, τη σκάμνη τους, τα όλα αυτά. Εκεί είχε καφενείο δίπλα που είναι οι σημαίες. Ήταν το καφενείο του πατέρα του Πανίκου του Χρυσάνθου του σκηνοθέτη. Και από κάτω περνούσε το νερό, ήταν έτσι και έναν... Καθηγητής μου ο Πανίκος. Εδώ ήταν και πάντα κακίες, διάφορα δέντρα, ευκαλύπτους, ελπά, ελιές, χαρουκιές. Έχουν εξαφανιστεί όλα αυτά τα είδη. Τώρα πάμε προς τον κεφαλόβρυσο και μετά μπορεί να δούμε με το λεωφορείο να πάμε προς τα Πλαταλούθια στη γειτονιά και να κατεβούμε εκεί που είναι η Αγία Άννα. Δημαρχέ, εγώ ξέρω ότι όταν έφυγαν το 1974 από την Χαρδαγιώτισσα πιάσαν και τη ζώνη της Παναγίας. Νομίζω είναι μαζί, είναι και η ζώνη μαζί με τα οστά την εικόνα. Λοιπόν, και τα έχουμε, τα φυλάσσονται τα μένω στάτου Αγίου Δημητριανού στην Αρχιεπισκοπή
η δε εικόνα της Παναγίας, την Παναγία την Παλουριώνησαν και τις έξι και τα οστά στην Αρχιεπισκοπή. Και τις έξι του Νιόμπρη που είναι του Αγίου Δημητριανού μας τα δίδουν, τα παίρνουμε εκεί στην Εκκλησία της Παλουριώνησας και τα προσκυνά ο κόσμος όταν έχουμε το σπερινό και τη λειτουργία. Ο Άγιος Δημητριανός θεωρείται ως προστάτης των προσφύγων, γιατί όπως είπα και προηγουμένως συνόδευσε τους κυθρεώτες εκβαλώτους που πήραν οι Άραβες κατά τις επιδρομές τους στη Βαγδάτη, ενώ ήταν 80 χρονών υπέργυρος, πήγε μαζί τους και συνεχώς προσευχόταν, παρακαλούσε τον Χαλίφη να τους ελευθερώσει. Ο στρατηγός του Χαλίφη τότε, ξεχάνω τώρα το όνομα, αντιτίθετο, ο Χαλίφης ήταν θετικός και σε κάποιο στάδιο τα κατάφερε όταν ήταν σε κάποια εκστρατεία ο στρατηγός του να δώσει τη διαταγή να ελευθερωθούν και να επιστρέψουν πίσω στην Κυθρέα όσοι απέμειναν, διότι τους χρησιμοποιούσαν ασφαλώς σε καταναγκαστικά έργα, διάφορα έργα που έκαναν εκεί, και έτσι δεν επέστρεψαν όλοι στην Κυθρέα, οι κάτοικοι της Κυθρέας και της ευρύτερης περιοχής. Εδώ ήταν διάφοροι μήλοι, ήταν η μήλη του Χριστίνη, υπήρχε εργοστάσιο συσκευασίας αεριούχων ποτών. Εδώ δεξιά που είναι αυτό το δέντρο υπήρχε ένα κέντρο που έγινε αργότερα, μια ταβέρνα για φαγητό, αλλά το κυρίως κέντρο ήταν αυτό εδώ στο Κεφαλόπρισο, το οποίο ήταν γεμάτο με πλατάνια. Τώρα πλατάνια δεν υπάρχουν, έχουν φυτέψει κάποια άλλα δέντρα, έκαναν κάποια έργα επισκευής, θα σταματήσουν κάπου εκεί που είναι τα δέντρα. Ήταν το Κεφαλόπρισο. Και λοιπόν, ήταν το Κεφαλόπρισο, τώρα νερό δεν έχει, θα δείτε το. Να κάνουμε στάση εδώ, να κατεβούμε στο Κεφαλόπρισο και να πάρουμε και αυτά να... Αλλά σκοτεινά. Είχαν ήχονε, ναι. Ναι, 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 ναι. Amen.
Και τώρα που τα σπίτια του Κοστούρα που είχε λεωφορεία της Κυθρέας. Είχαν λεωφορεία της Κυθρέας, ήταν το σπίτι του Κοστούρα. Και από εκεί που είναι ο Κεφαλόπουλος, ήταν το Μαυρόμπα του. Ναι, και το Μαυρόμπα του. Και γύρω είχε λεωφορείο, φορτηγό. Και εδώ είχε μήλο. Πιο πάνω ήταν ο μήλος. Τα ερείπια που βλέπετε ήταν άλλο νερόμηλο. Πόσους νερόμηλους συνολικά? 32 συνολικά νερόμηλους. Πέρσι το ημερολόγιο μας που βγάλαμε ήταν αφιερωμένο στους νερόμηλους με πλήρη περιγραφή. Υπήρχε ένα πολύ αρδαγιώτησα. Ναι, κάτι φέραν από το εξωτερικό που την εκτίσαν. Τι ήταν αυτό? Φαίνεται ότι μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης κάποιος χορδάκης ήρθε, κατέφυγε εδώ, έφερε αυτή την εικόνα και μετά έκτισαν την εκκλησία της Παραγίας της Χαρδαγιώτισσας. Και η εικόνα αυτή εφυλάσσεται τον εκεί. Και όταν εμείς την εσώσαμε και την πήραμε στην Αρχιεπισκοπή για συντήρηση, ανακαλύφθηκε ότι πίσω από τη μια εικόνα που υπήρχε μπροστά, υπήρχε και τούτη η πιο παλαιά εικόνα πίσω. Και είναι φυλαγμένη εκεί στην Παλουριώτισσα, στην Ευαγγελίστρια της Παλουριώτισσας. Εδώ πρέπει να σας πω ότι η Συρκανιά ήταν ένα πολύ γραφικό μέρος, με αποτέλεσμα να προσελκύει την προσοχή πολλών παραγωγών ταινιών, ξένων παραγωγών,
οι οποίοι γύρισαν πάρα πολλές ταινίες με ξένους ηθοποιούς και μάλιστα του Hollywood. Εδώ με αυτές τις σκηνές απέναντι, φανταστείτε τότε με τα περιβόλια, με τα αυτά. Και γυρίστηκαν πάρα πολλές ταινίες και έχουν σκηνές από τη Συρκανιά, από αυτήν την συνοικία. Την τελευταία συνοικία της Κυθρέας. Τα όρια του Δήμου εκτείνονται μέχρι τον πενταδάχτυλο, αλλά κατοικημένη περιοχή ήταν μέχρι εδώ στον Κεφαλόβρυσο. Μαρονίες ήταν και έχουν εκκλησία. Αυτό είναι το εκκλησάκι του Αγίου Αντωνίου των Μαρονιτών, το οποίο έχουν επισκευάσει τα τελευταία χρόνια και έρχονται πάντα τις 17 του Γενάρη που είναι του Αγίου Αντωνίου και κάνουν και έρχονταν και παλιά, ήταν συνήθιο να έρχονται παλιά να γιορτάζουν τον Άγιο Αντώνιο και μετά πηγαίνανε στο Κεφαλόβρυσο να διασκεδάσουν. Οι Μαρονίτες δηλαδή. Οι Μαρονίτες. Παλιά σε κάποιες εποχές, ιδίως της Φραγκοκρατίας, υπήρχαν και Μαρονίτες οι οποίοι σιγά σιγά έφυγαν. Εδώ όπως σας είπα είναι κατά πλειοψηφία, να μην πω και αποκλειστικά έπικοι που κατοικούν. Ενώ στις κάτω ενορίες που περάσαμε στην Καμάρα, ξέρω εγώ, έχει αρκετούς Τουρκοκύπριους. Εδώ είναι σχεδόν αποκλειστικά έπικοι. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα σημείο που θα στρίψουμε δεξιά για να πάμε προς τη Χαλεύκα, που ήταν το δάσος της Χαλεύκας με δασικό σταθμό. Εκεί αργότερα υπήρχε στρατόπεδο καταδρομέων Ελλαδιτών σε κάποια φάση. Εδώ έγινε το εξής, εδώ που βλέπετε το δρόμο, σε κάποια φάση έκαναν αυτόν τον δρόμο και έκοψαν βασικά το νερό και όλη αυτή η περιοχή εδώ κάτω που βλέπετε έγινε ένα φράγμα. Εκείνη τη χρονιά το 1968 ήμουν στρατιώτης τότε και εμαζεύτηκε τόσο πολύ νερό που σε κάποιο στάδιο υποχώρησε ο δρόμος και ξεχύθηκε όλο αυτόν το νερό που είχε μαζευτεί στο φράγμα τούτο σε κατά μήκος της Κοιλάδας και πλημμύρισε την Κυθρέα. Είχαμε 3-4 θύματα. Βλέπαμε τα νερά να περνούν με ψυγεία, με αυτοκίνητα, με έπιπλα. Ήταν κάτι το πρωτοφανές. Εδώ είναι στρατόπεδα καταδρομέων. Είναι, βλέπετε, περιφραγμένη χώρη. Εδώ ήταν το γήπεδο των Χήτρων Κυθρέας. Κάπου εδώ που είναι το στρατόπεδο υπήρχε γήπεδο και εδώ έπαιζε ποδόσφαιρο Χήτρη Κυθρέας. Τώρα είναι στρατόπεδο, παίζουν αυτόν του τουρκικού στρατού καταδρομέων και πεδία ασκήσεων αριστερά και δεξιά με φυλάκια πάνω στα υψώματα και είναι απαγορευμένη η περιοχή. Και το άλλο στρατόπεδο κάτω που είναι οι Σωτόποι που είναι για τεθωρακισμένα που έχουν τα άρματα βάρης. Και επειδή διατέλεσα και γενικώς στο Υπουργείο Άμυνας, σας λέω ότι η βάση κάτω στην Κυθρέα, μεταξύ Νέων Χωρίου και Κυθρέας, είναι προορισμένη, είναι η μονάδα η οποία έχει την αποστολή να περικυκλώσει τη Λευκωσία από τα ανατολικά. Γι' αυτό και στις τελευταίες συνομιλίες στο Κράν Μοντανά, όταν επέμεναν οι Τούρκοι για διατήρηση κάποιου αριθμού στρατευμάτων, ζήτησαν να διατηρηθεί η βάση αυτή στην Κυθρέα με 1.800 στρατιώτες. Εδώ έχει φυλάκια και πάνω στα υψώματα έχουν φυλάκια. Και αριστερά τώρα, πρωτού στρίψουμε τη δεξιά πλευρά, θα δείτε την τεράστια καταστροφή που έχει επιτελεστεί στο πενταδάχτυλο. Έχουν φάει σχεδόν το βουνό. Κάποιες ημέρες, άμα περάσεις, είναι τέτοια καθημερινές, σκόνη είναι τόσο πολύ που δυσκολεύεσαι να δεις. Και τις τελευταίες ημέρες φαίνεται με τα νερά είχαν αρκετές καταστροφές, διότι όλα αυτά τα νερά σε τόπους που έχουν σκάψει βγάλουν πέτρα, δηλαδή που μέσα. Βγάλουν πέτρα, ασβέστη, τσακίλια. Λίγο καιρό μετά το σχέδιο Νανά ήταν πραγματικά το απίστευτο. Όταν ερχόσουν έβλεπες συνέχεια φορτηγά να κουβαλούν τσακίλια, αμμοχάλικα κλπ. Και έγινε μια τεράστια οικοδομική ανάπτυξη μετά το 2004. Αλεύκα για εσύ σημαίνει το δάσος της Χαλεύκας. Δημαρχέ, τα δάχτυλα του πενταδάχτυλου που φαίνονται. Θα τα δούμε μετά. Υπάρχει μια άποψη ή νομίζουν πολλοί
όταν βλέπουν τον πενταδάχτυλο από τη Λευκοσία, ότι είναι μια ενιαία κορυφογραμμή και η πιο ψηλή κορφή είναι τα πενταδάχτυλα. Και έτσι είναι ζωγραφισμένοι και σε πάρα πολλούς πίνακες. Ενώ ο πενταδάχτυλος που είναι τα πενταδάχτυλα, απέχει περίπου 400 με 500 μέτρα από την κορυφογραμμή. Είναι πίσω, είναι άλλη κορυφογραμμή, οποία όμως είναι πιο ψηλή και αυτόν από κάτω φαίνεται ότι είναι στην ίδια σειρά. Είναι κάτι που εντυπωσιάζει κάθε φορά που έρθουμε με τα παιδιά, διότι το θεωρούσαν ότι πάντοτε είναι μια ενιαία κορυφογραμμή. Για μας τις Κυθρεώτες η Χαλεύκα ήταν πάντοτε ο εκδρομικός χώρος να έρθουμε την Καθαρά Δευτέρα, άλλες γιορτές το καλοκαίρι να κάτσουμε να κάνουμε τη σούβλα μας μέσα στο δάσος, εκδρομές των δημοτικών σχολείων και του γυμνασίου να έρχονται εδώ στην Χαλεύκα. Και άμα είναι η θέα και η ορατότητα καλή, μπορεί να δεις από τα σημεία του δρόμου τούτου μέχρι την Αμόχωστο και τη θάλασσα. Αλλά δυστυχώς σήμερα η μέρα δεν προσφέρει, έχει ασκόνη η ατμόσφαιρα και έτσι δεν θα δούμε. Τα μετρώματα του πενταδάκτυλου είναι, όπως ξέρετε, άριστης ποιότητας και γι' αυτόν σπίτια που έχουν χτιστεί με αυτά τα πετρώματα, τσακίλια και ασβέστη κλπ, είναι πολύ μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Τα χρυσά θεματούτα τώρα, δόξες τους, ερχόμασταν και μαζεύαμε για τα βάζα μας. Χρυσαφούθκια, τα λέμε. Απέναντι μας εκεί που είναι η αντένα είναι ο Γιαϊλάς, το ύψωμα λέγεται Γιαϊλάς και είχε και το ρίκ την αντένα του τότε για να έχει καλύτερη λήψη η άλλη περιοχή, η βόρεια περιοχή. Τώρα την χρησιμοποιούν οι Τούρκοι. Αυτά όλα είναι ο λεγόμενος κοκκινόκρεμπος, πολύ σημαντικό κομμάτι για τους κυνηγούς που έρχονταν εδώ να κυνηγήσουν λαγούς, γαρδίκια. Είχε πολύ κυνηγή η περιοχή. Την ίδια πηγή της λίμνης του πενταδάκτυλου, το νερό του Άγιου Βασιλιού, και κάποιος συνταγματάρχης Κυθρεώτης που είχε να αφιπηρετήσει άνοιξε τότε μια επιχείρηση και φιαλώναν το νερό τούτο, το οποίο ήταν άριστης ποιότητας και το πουλούσαν στην αγορά πριν το 1974. Το νερό του Άγιου Βασιλιού. Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Τα κτίρια που είχε το δασονομείο εξακολουθούν να είναι τα κτίρια τα ίδια, να τα χρησιμοποιούν. Εκεί μπροστά που είχε ένα εστιατόριο, απλώς το έχουν έτσι λίγο επεκτείνει και είναι καφέ κλπ. Τα τραπεζάκια όπως ήταν τότε που ερχόταν ο κόσμος να κάτσει, να διασκεδάσει. Έχει μεγάλο εκδρομικό χώρο εδώ, που τον διαχειριζόταν ο δασικός σταθμός της Χαλεύκας. Και όπως σας είπα, σε κάποιο στάδιο υπήρχαν και στρατόπεδα τότε ελλαδικού στρατού που ήταν στην Κύπρο, κατά Δρομαίων κυρίως, οι οποίοι απεσύρθησαν το 1967 με την υπεραρχία που έφυγε. Εδώ όλα αυτά τα κτίρια υπήρχαν, ήταν του δασονομίου, εδώ υπήρχε κέντρο και τώρα είναι εκεί απλώς ένα καφέ, ας πούμε. Είναι ένας ωραιότατος τροπικός χώρος, όλα αυτά τα κτίρια τα θυμούμε από τότε, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ευαίτερη να τα τραπεζικεία. Ναι, είναι ευαίτερη να τα χρησιμοποιεί τώρα η δασική υπηρεσία τους, κατά τον ίδιο τρόπο όπως χρησιμοποιεί το προηγούμενο. Όπως την Κατάρα. Εδώ δε τώρα δαμέ, έτσι θεία δε, ανάσου είναι καθαρή μέρα, να βλέπεις τι είναι. Η μάνα μου εφαίραμε και μια κοπέρνα από τον Παραλεπιτρό, για Μαρία είναι το κορκό μου, πιάνησε πάνω από την καρδίτη, γιατί ήταν όπως το κορκό της τώρα πάνω. Είναι η Κερίνια, κάποια στιγμή όσο είναι καθαρή ατμόσφαιρα βλέπεις και τις άκρες της Κερίνια. Εκεί που βλέπετε τις δύο υπερυψωμένες υψικαμίνους, είναι από την
ηλεκτρική. Είναι ο ηλεκτρικός σταθμός των κατεχομένων. Εκεί παράγουν το ρεύμα. Το βασιλικό του. Ναι, το βασιλικό του. Λοιπόν, εκεί κοντά από την ποδά πλευρά υπάρχει ένας αγροτικός οικισμός που λεγόταν Βούρκαρης και πιο πάνω σε έναν οροπέδιο, ένα τουρκικό χωριό, η Τραπέζου. Δηλαδή όπως το τραπέζι ήταν η Τραπέζου. Το λοιπόν, εκείνο ήταν Τουρκοκύπρι, το άλλο των αγροτικών οικισμών ήταν ο Βούρκαρης. Εκεί είχαν πάρα πολλοί κυθρεώτες περιουσίες, μεταξύ των οποίων και ο παππούς μου, και εγώ τα καλοκαίρια μου εκεί τα περνούσα. Βοηθούσα στην ομάζεμα των χαρουπιών και η αμοιβή μου ήταν να μου δίνει το γαϊδούρι μετά που τελειώναμε να πάω στη θάλασσα, η οποία θάλασσα ήταν 1,5 χιλιόμετρο από εκεί. Άρα που πάρα πολύ κυθρωτικό και τη διαδρομή ασφαλώς από την Κυθρέα εις το Βούρκαρι την έκανα με το γαϊδούρι. Εκεί λοιπόν έμεναν πάρα πολλοί κυθρώτες, είχαν χτήματα και πάρα πολλές περιουσίες ανήκαν και σε χαρτιώτες, Άγιος Αμβρόσιος. Ποιος είναι ο Άγιος Αμβρόσιος? Μακριά δεν φαίνεται. Α, φαίνεται, δα με τούτο. Ψηλά είναι ο Άγιος Αμβρόσιος. Η παραλία ήταν χώματα Αγίου Αμβροσίου μέχρι σε κάποιο σημείο που ξεκίνησαν χώματα Κλεπίνης. Ναι. Πιο κάτω είναι το χωριό Κλεπίνη. Και η χάρτσα πάνω στο βουνό. Η χάρτσα ήταν πιο ορεινά. Λοιπόν. Και ήταν ωραιότατη τόπη για κολύμβι. Το αμμούδι, αν ξέρετε, κλπ. Έχουν τώρα χτίσει εκεί κέντρα πράγματα. Ο Πασχίαμος πιο κάτω φυσικά. Φτάσει 5 λεπτά για όσους ενδιαφέρονται να κατεβούν να βγάλουν φωτογραφίες. Οι υπόλοιποι που δεν θέλουν μπορούν να το δουν μέσα από το λεωφορείο. Και θα φύγουμε. Δυστυχώς ο καιρός δεν μας βοηθά, είναι όλα σε ομίχλη, σε σκόνη. Θα αξιωθούμε να ξαναζήσουμε σε αυτά τα μέρη. Εδώ βλέπετε είναι γυμνά τα δάση. Ήταν η μεγάλη πυρκαγιά που έγινε τότε το 96-98, δεν θυμούμαι ακριβώς. Ναι, και είχε περάσει από την άλλη πλευρά του βουνού και είχαν καεί όλα τα δέντρα σε αυτήν την περιοχή. Τη σταμάτησαν έτσι ακριβώς, ευτυχώς δεν έπιασαν αυτήν την πλευρά. Και πήγαινε από την άλλη πλευρά του βουνού, τη βλέπαμε από τη Λευκοσία τότε την πυρκαγιά. Έχουν λαστήσει μόνο θάμνη. Ο οποίος είναι ένας από τους δημάρχους που τολμά και κάνει τούτες τις διοργανώσεις για τη συνεργασία. Δηλαδή πραγματικά είναι οι πιο νέες γενιές. Η προσπάθεια είναι μεγάλη για να μην θεωρήσουν τα κατεχόμενα χαμένες πατρίδα. Δυστυχώς δεν έχουμε μια γραμμή για τούτο ως πολιτεία. Τι πρέπει να κάνουμε. Κάνουμε ομιλίες μεγάλες, κάνουμε μονόλογους, κάνουμε οργανώσεις. Ορισμένες εκδηλώσεις που κάνουν κάποιοι δήμοι θυμίζουν μου τη Μικρά Ασία. Δηλαδή ότι χαμένες πατρίδες. Ενώ πρέπει να κάνουμε άλλα πράγματα. Και τούτο ήταν μια από πολλά καλή. Έκαμε μας το ξεναγό, δυστυχώς υποδούμες τις συνθήκες. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον Δήμο Κυθρέας. Ευχαριστώ και ελπίζω να, εάν γίνει κάτι, να σας φιλοξενήσουμε ξανά στην Κυθρέα υπό άλλες συνθήκες. Να κάνουμε πάρτι. Σκέφτομαι να βγάζει τα πλουσπλόδανο στα πλουσπλόδανο. Και να κάνουμε σούρα στο κεφαλόβρισο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κάτω. Ωραία, μόλις περάσουμε τις τρεις.
μου πέντα δάχτυλε. Με το πλάτι σου χέρι μικρός χωριάς που φύσηξε, που φύσηξε. Και το κακό, και το κακό έχει φέρει. Πικρός βοριάς που φύσηξε, που φύσηξε. Και το κακό, και το κακό έχει φέρει. Τα κρύτα θα λάμψει τ' άστρο μια νυχτιά, αχ μια νυχτιά. Και το εν τούτο νίκα θα λάμψει τ' άστρο μια νυχτιά. Και το εν